Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την εταιρεία Παπαποστόλου και Varian για την πρόσκληση την τιμητική για απόψε. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας. Κατανοώ ότι η ώρα είναι περασμένη, οπότε θα είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Θα ήθελα να εισάγω, να μιλήσω καταρχάς για το RAPIDPLAN. Το ανέφερε ένας από τους προηγούμενους ομιλητές και ίσως να ήρθε η ώρα να ακουστεί κάτι και για αυτό το software, το οποίο για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, θα ήθελα να πω λίγα λόγια. Εισαγωγικά και μόνο. Είναι ένα software το οποίο χρησιμοποιεί την παρούσα κλινική γνώση ώστε να τη συνδυάσει με μηχανική εκμάθηση και να βοηθήσει τους ακτινοφυσικούς και το τμήμα να μπορεί να δημιουργήσουν μοντέλα δοσιμετρίας τα οποία μπορούν να υπολογίσουν τη δόση σε καινούργια περιστατικά. Από μια υπεραπλουστευμένη οπτική γωνία θα μπορούσαμε να πούμε ότι εννοείται είναι software, θέλει ένα specific license, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι στην κατοχή των περισσότερων απόψε. Είναι στο Eclipse Treatment Planning και αποτελεί μία επιπλέον λύση για να γίνονται πλάνα κτηνοθεραπείας. Βρίσκεται στο περιβάλλον του Optimizer και ο τίτλος του είναι το DVH Estimation Tool. Άρα μπορεί και κάνει estimation των DVH. Για να φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να περάσουμε από όλη τη διαδικασία όπου θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μοντέλο, να εκπαιδευτεί ένα μοντέλο, να επιβεβαιωθεί και να επικυρωθεί. Ας δούμε από την δική μας οπτική γωνία, από το Αττικό νοσοκομείο, από το τμήμα κτηνοθεραπείας, την εμπειρία μας με το RAPIDPLAN. Αποφασίσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πιο δύσκολο δυνατό φυσικά περιστατικά, τα οποία είναι τα head and neck. Το κάναμε όμως αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του κλινικού φόρτου, αποτελούν περίπλοκες και απαιτητικές περιπτώσεις κλινικές, όπου ζητούν χρόνο και αρκετή εργασία από τον πλάνερ, σύν το γεγονός ότι εμφανίζουν διαφοροποίηση ανάλογα με το ποιος κάνει το πλάνο. Άρα λοιπόν τα χαρακτηριστικά του RAPIDPLAN, όπως τα δηλώνει και η Varian, ήταν ό,τι έπρεπε για εμάς για να πάρουμε αυτή την αρχή, περιμένοντας να μεγιστοποιήσουμε το δικό μας το κέρδος, και το κλινικό βεβαίως, και να μπορούμε πολύ πιο εύκολα αυτή τη γνώση να τη μεταφέρουμε σε επόμενα πλάνα, σε απλούστερες δηλαδή περιπτώσεις. Ας δούμε κάποιες θεμελιώδεις αρχές. Καταρχάς, η δημιουργία των μοντέλων. Λάβαμε υπόψη μας 43 ασθενείς, οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 21 ασθενείς με CA λάρυγγα, 11 με CA ρινοφάρυγγα, 11 με CA οροφάρυγγα. Και στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν και ανάλογα με τη δόση, η οποία ήταν η ίδια πάντα. Και ήταν 54 gray στο low risk, 60 και 70 στο intermediate και στο high risk αντίστοιχα. Άρα, 43 ασθενείς, 3 φάσεις ο καθένας, 129 πλάνα ή κατηγοριοποίησή τους σε 3 μοντέλα. Το μοντέλο 54, 60 και 70. Καθημερινή δόση 2 gray για όλους και όλα τα boost sequential. Το πρώτο κομμάτι ήταν, μας απασχόλησε ποιες δομές θα πρέπει να συμπεριλάβουμε. Πολλές, λίγες, ποιες. Μαζί με τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους έχουμε καταλήξει σε μια λίστα, θα τη δούμε στην αμέσως επόμενη διαφάνεια. Και σε συνομιλία με τη Varian αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερα για τον αλγόριθμο του RAPIDPLAN να μην χρησιμοποιήσουμε συνολικά τα όργανα εφόσον υπάρχει αλληλεπικάλυψη με το PTV, αλλά να χρησιμοποιήσουμε αυτό που λέμε non-involved organ. Οπότε έπρεπε να γίνει άλγευρα συνόλων ώστε να αφαιρεθούν οι κοινοί τόποι τους. Στη συνέχεια, έπρεπε να γίνει μια αντιστοίχηση μεταξύ των οργάνων όπως δηλώνονται στον ασθενή και όπως δηλώνονται στο μοντέλο. Να μιλήσω καλύτερα με εικόνες. Κάτω δεξιά βλέπουμε το τελευταίο κομμάτι στο οποίο μόλις αναφέρθηκα. Θα μείνω ελάχιστα σε αυτό. Το μοντέλο, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ, συγγνώμη. Εδώ είναι το ID και το structure name το οποίο τα καταλαβαίνει το RAPIDPLAN. Αυτά δεν αλλάζουν. Ο χρήστης μπορεί μόνο να αλλάξει προφανώς το όνομα, ούτε καν τον κωδικό. Άρα σε περιπτώσεις όπου έχουμε, όπως αποφασίσαμε εμείς, να έχουμε non-involved δομές, έπρεπε να γίνει προσταφαίρεση συνόλων και αντιστοίχηση. Κάποια κλινική θα μπορούσε να μην διαλέξει αυτόν τον δρόμο. Θα μπορούσε απλά, για παράδειγμα, τρίτη γραμμή, τον ισοφάγο να τον αντιστοιχίσει με τον ισοφάγο. Απλά σε αυτή την περίπτωση το RAPIDPLAN θα υπολογίσει τη δόση και θα κάνει estimation στη δόση του ισοφάγου και όχι στη non-involved, για ό,τι μπορεί να σημαίνει δοσημετρικά. Εντάξει, δεν θα παραμείνω στο παράδειγμα της προσταφαίρεσης δομών. Αυτή είναι μία λίστα από τις δομές τις οποίες επιλέξαμε. Το δεύτερο κομμάτι αφορά φυσικά στο training του μοντέλου. Είναι το πιο απλό κομμάτι. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένο.
Δεν θα μείνω και ειδικά όχι τέτοια ώρα και μέρα. Απλώς να σας προειδεάσω λέγοντας ότι ακολουθούν πάρα πολύ στατιστικοί στα αποτελέσματα, οπότε θα τα πω πολύ γρήγορα για να μην σας κουράσω. Πάμε λοιπόν στην επιβεβαίωση του πλάνου. Όταν λέμε, του μοντέλου, όταν λέμε επιβεβαίωση μοντέλου, δεν μιλάμε ακόμα για πλάνο. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγα λεπτά γι' αυτό. Μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να δούμε ότι από μια μαθηματική και στατιστική άποψη, εδώ, ότι η κατανομή είναι η αναμενόμενη. Τι θα πει αυτό? Πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία κατά την οποία θα πρέπει να εντοπιστούν και να διερευνηθούν όλα αυτά τα σημεία τα οποία ανήκουν σε κάποιες δομές για όλα τα πλάνα και για όλα τα μοντέλα, τα οποία μπορεί να παρουσιάσουν μια διαφορετική συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην καρδιά της διαδικασίας, διότι απαιτείται επιστημονική σκέψη, κλινική εμπειρία και δυστυχώς στατιστική. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, στην επιβεβαίωση του μοντέλου και κοιτάμε γραφικές παραστάσεις, αν να το πω έτσι κάπως απλά. Κοιτάμε τους outliers, όπου μπορεί να είναι τριών ειδών, είτε influencers, είτε γεωμετρικά outliers, είτε δοσημετρικά outliers. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε πάλι σε συνεργασία με τη Varian ήταν η εξής. Αυτό που προτείνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής. Εντοπισμός του outlier, copy-paste το μοντέλο, επανυπολογισμός του μοντέλου, retrain δηλαδή, και σύγκριση των στατιστικών σε πρώτη καταρχάς και στη συνέχεια θα δούμε και το κλινικό κομμάτι. Στη συνέχεια θα δούμε τον αλγόριθμο με τον οποίο εμείς λειτουργήσαμε. Είναι πολύπλοκο, δεν χρειάζεται τίποτα. Απλώς ας πάμε να επικεντρωθούμε λίγο εδώ, όπου έχουμε δύο στατιστικά στοιχεία, το R τετράγωνο και το H τετράγωνο. Αυτά είναι goodness of the fit statistics, όπως λέγονται. Μας περιγράφουν δηλαδή πόσο καλά η γραφική παράσταση αντιπροσωπεύει το μοντέλο του RAPIDPLAN. Αυτό που κάναμε, επαναλαμβάνω, ήταν copy-paste και το μοντέλο, επανυπολογισμός χωρίς τη δομή, την οποία πιστεύαμε ότι μπορεί να επηρεάσει το μοντέλο. Και στη συνέχεια κάναμε evaluation. Καταρχάς στατιστικό, κοιτώντας αν έχουμε καλύτερο όπου τότε αποδεχόμασταν, αν είναι χειρότερο τότε γυρνάγαμε στο προηγούμενο, είτε εάν κάποιο βελτιώνονταν και κάποιο χειροτέρευε, έπρεπε να δούμε κατά πόσο χειροτέρευε ή βελτιώνονταν και φυσικά, επαναλαμβάνω, πάντα γυρνούσαμε πάλι πάντοτε στο πλάνο για να δούμε για ποιον λόγο αυτή η δομή εμφανίζει μια ξεχωριστή συμπεριφορά σε σχέση με το μέσο όρο. Αν σας κούρωσα με ό,τι σας είπα, ας το δούμε κάπως πιο απλοποιημένα. Είμαστε στο μοντέλο των 60 gray και κοιτάμε το δεξί βραχιόνιο. Παρατηρούμε ότι πάνω δεξιά υπάρχει ένα influencer point, δηλαδή κοιτάμε ότι το RAPIDPLAN μας εμφανίζει ένα πλάνο στο οποίο το βραχιόνιο δεν συμπεριφέρεται όπως όλα τα άλλα και όχι μόνο αυτό, φαίνεται κιόλας να τραβάει την καμπύλη. Η λύση είναι να αφαιρεθεί, να επανυπολογιστεί από το αρχικό πάμε στο τελικό μοντέλο και να γίνει και μια εκτίμηση της κλινικής αιτιολογίας για την οποία αυτό το σημείο προκαλούσε αλλαγή στην στατιστική. Ας το δούμε και σε κάποιο άλλο παράδειγμα. Έχουμε γεωμετρικό outlier. Εδώ πλέον γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποιος λόγος που αφορά στα φυσικογεωμετρικά στοιχεία του συγκεκριμένου πλάνου για το οποίο εδώ το εντοπίζουμε. Έχει πάρα πολύ παράξενη συμπεριφορά, όπως βλέπετε, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Και εάν λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για γεωμετρικό, το βλέπουμε και από εδώ, σημαίνει ότι το μέγεθός του, η θέση του σε σχέση με το PTV, υπάρχει κάτι το οποίο δεν αρέσει στο RAPIDPLAN. Φυσικά, αναφερόμαστε συγκεκριμένα κιόλας για μία γνάθο που ανήκει στο μοντέλο 54. Πιο σωστά, αν μου επιτρέπετε, μία γνάθο ενός ασθενούς. Οπότε αφαιρούμε, επανυπολογίζεται η καμπύλη παλινδρόμησης και συγκρίνουμε τη στατιστική του H-τετράγωνο και του R-τετράγωνο για να αποφασίσουμε εάν θα το συμπεριλάβουμε ή όχι. Ομοίως φυσικά και για το PTV, όπου έχουμε για παράδειγμα ένα δοσημετρικό outlier, όπου έχουμε δύο πλάνα τα οποία εμφανίζονται σε σχέση με τα προηγούμενα, σε σχέση με το μέσο όρο, να είναι είτε θερμά είτε ψυχρά. Βρισκόμαστε στο μοντέλο των 70 gray για παράδειγμα. Άρα αποφασίσαμε να αφαιρέσουμε αυτό το πλάνο και αυτό το πλάνο και να υπολογίσουμε το μοντέλο. Ό,τι σας είπα, χωρίς να χρειάζεται να κουραστείτε με όλο αυτό, απεικονίζεται σε αυτά εδώ τα tables.
όπου έχουμε αρχικό και τελικό R τετράγωνο και Χ τετράγωνο για τα τρία μοντέλα του RAPIDPLAN. Θα ήθελα μόνο να τονίσω ότι σε όλο αυτό το χάος των αριθμών, κάποιες φορές τις περισσότερες επιτυγχάνουμε να βελτιώνεται, αλλά και το ίδιο το RAPIDPLAN μπορεί να αποτύχει κάποιες φορές και να μην βελτιωθεί, για παράδειγμα, ο αριθμός των outliers ή να μην βελτιωθεί κάποια παράμετρος, όπως είναι η R τετράγωνο ή η Χ τετράγωνο. Εκεί έρχεται η κλινική σκέψη, εκεί έρχεται η κλινική κρίση για το αν αυτή η δομή έχει κάτι ξεχωριστό. Αν δεν έχει, θα πρέπει ο ακτινοφυσικός και ο ακτινοθεραπευτής να αφήσουν αυτό το πλάνο, να το συμπεριλάβει το μοντέλο. Θα βοηθήσει στο να μην είναι overfit. Το επόμενο βήμα είναι η επικύρωση του μοντέλου. Τώρα, έχουμε δύο ειδών επικυρώσεις. Ακολουθήσαμε και πάλι την συμβουλή της Varian. Οπότε έχουμε την closed loop επικύρωση, όπου χρησιμοποιούμε πλάνα, τα οποία ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί για το training του μοντέλου, και έχουμε και την open loop επικύρωση, όπου χρησιμοποιούμε καινούργια πλάνα. Δεν τα ξέρει καθόλου το RAPIDPLAN, όπως και κάναμε. Ας έχουμε ένα αστερίσκο εδώ, όπου αποφασίσαμε ότι και με τη βιβλιογραφία και από το ίδιο το RAPIDPLAN, ότι καλό είναι να υπάρχουν δύο optimization passes. Στο πρώτο, ο χρήστης δεν αλλάζει τίποτα. Στο δεύτερο, ο χρήστης μπορεί να πειράξει objectives και priorities, ώστε να κάνει ένα fine-tuning, δηλαδή, στο RAPIDPLAN. Και αυτό που κοιτάξαμε ήταν αν όλοι οι κλινικοί στόχοι επιτυγχάνονται. Για τα closed loop πλάνα, που ήταν, να θυμίσω, αυτά τα οποία τα ήξερε το μοντέλο του RAPIDPLAN, έχουμε, χωρίς να πειράξει κανείς τίποτα, το 80% των πλάνων να επιτυγχάνουν όλα τα goals. Και εάν ο ακτινοφυσικός πείραζε, να το πω έτσι, τα objectives και τα priorities, το αποτέλεσμα είναι στο 100%. Κάτι το οποίο είναι καλό, αλλά είναι αναμενόμενο. Η ουσία βρίσκεται στο open loop. Εδώ τα πλάνα δεν τα γνωρίζει το μοντέλο, οπότε χωρίς να πειράξει κανείς κάτι, το 54,5% των πλάνων πέτυχε όλα τα goals. Το υπόλοιπο όχι. Αυτό φυσικά μας οδήγησε στο γεγονός ότι στο δεύτερο optimization ο ακτινοφυσικός έπρεπε όντως να πειράξει ώστε να κάνει το fine tuning, ώστε να είναι έτοιμο το μοντέλο για τη χρήση. Το περιβάλλον, όχι μόνο για το validation, αυτή η εικόνα υπάρχει για να εξοικειωθούν ή να θυμηθούν οι παρευρισκόμενοι, ότι το περιβάλλον εργασίας του RAPIDPLAN είναι αυτό. Δηλαδή ο χρήστης έχει τις γραμμοσκιασμένες περιοχές όπου αποτελούν την πρόβλεψη του μοντέλου. Και υπάρχει και το DVH, το ιστόγραμμα της δομής. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, για να είναι λειτουργικό το μοντέλο, η γραμμή να βρίσκεται εντός της γραμμοσκιασμένης. Εάν βρίσκεται και κάτω, ακόμα καλύτερα. Απλώς να τονίσουμε ότι μπορεί να μην υπάρχει γραμμοσκιασμένη περιοχή για το PTV, αλλά όπως ίσως θυμάστε από την προηγούμενη διαφάνεια, αυτός ήταν και ο λόγος, συγγνώμη που πάω πίσω, αυτός ήταν και ο λόγος που βελτιστοποίησαμε την κατανομή στο PTV. Θα πρέπει, με συγχωρείτε, μπορεί να μην έχει γραμμοσκιασμένο μέρος, αλλά φυσικά υπολογίζει και προβλέπει τη δόση του PTV. Μιλήσαμε για στατιστική επιβεβαίωση, μιλήσαμε για δοσιμετρική, αν θέλετε, επιβεβαίωση. Πάμε να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ασθενή. Μας προέκυψαν δηλαδή αυτά τα ερωτήματα. Οπότε αρχίσαμε να κοιτάμε την δόση, το πώς συμπεριφέρθηκε το μοντέλο σε σχέση με εμάς, να το πούμε έτσι, όπου κλίνει καλή είμαστε εμείς, όπου RAPIDPLAN προφανώς τα μοντέλα. Και για κάθε ένα από τα τρία, ελέγξαμε τον δείκτη συμμορφίας στο PTV και είδαμε ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά εκτός από το μοντέλο των 60 Gray, όπου υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την συμμορφία της δόσης στο PTV. Είναι κάτι το οποίο επί του παρόντος το αναλύουμε. Όσον αφορά την ομοιογένεια της δόσης, παρατηρήσαμε ότι κανένα από τα μοντέλα δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά, κάτι το οποίο μας ικανοποιεί. Αυτό που μας χαροποιεί κιόλας είναι το γεγονός ότι για όσους έχουν υπομονή να δουν εδώ τα error bars, είναι πολύ μικρότερα. Αυτό κατευθείαν σημαίνει το εξής. Το RAPIDPLAN όντως δημιουργεί πλάνα που δεν είναι ούτε ψυχρά ούτε θερμά. Δηλαδή έχουν ένα homogeneity index το οποίο είναι πολύ ικανοποιητικό, με λιγότερα error bars από έναν χρήστη. Αυτό που μας εξέπληξε ήταν το γεγονός, αυτό δεν το περιμέναμε, ήταν το γεγονός ότι από τις δομές που μελετήσαμε και συμπεριλάβαμε στο μοντέλο,
Οι 14 από τις 24 εμφάνισαν μειωμένη δόση σε σχέση με τις κλινικές, με τα κλινικά πλάνα. Που σημαίνει ότι όντως το RAPIDPLAN μείωσε τη δόση σε 14 από τα 24 περιστατικά. Αυτό ομολογουμένως μας χαροποίησε. Και τέλος, πηγαίνοντας προς την κλινική χρήση, φυσικά αποφασίσαμε να κάνουμε PSQA. Χρησιμοποίησαμε το ARCHECK που έχουμε στην κατοχή μας. Τα κριτήριά μας ήταν 3-3 στο 10 και όχι μόνο. Και συγκρίναμε gamma passing rates από RAPIDPLAN και από εμάς, από κλινικά. Τα αποτελέσματα φαίνονται εδώ. Όπου και να κοιτάξουμε, εδώ είναι το μοντέλο των 54, των 60 και των 70 και εδώ είναι για το 3-3, εδώ. Και βλέπουμε ότι στατιστικά σημαντική διαφορά δεν υπάρχει για το μοντέλο 54 και 60 και υπάρχει για το μοντέλο των 70. Σε κάθε περίπτωση τα gamma passing rates είναι υψηλά. Μια σημαντική λεπτομέρεια και ενδιαφέρον κομμάτι τουλάχιστον για εμάς ήταν το εξής. Ότι όταν αλλάξουμε τα κριτήρια, τα κάνουμε πιο αυστηρά, φαίνεται να αρχίζει να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σε δύο μοντέλα. Και αυτό το κομμάτι επιβεβαιώνουμε και εμείς ότι το RAPIDPLAN κάνει πιο αυτό που ονομάζουμε robust πλάνα. Δηλαδή, όταν γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια, διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω μερικές έτσι... θα έλεγα και απορίες και ανοιχτά ερωτήματα τα οποία έχουμε. Ευελπιστούσαμε να τα συζητήσουμε σήμερα ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχουμε την ευκαιρία με οποιονδήποτε συνάδελφο. Μας απασχολούν κάποια ζητήματα που αφορούν στο RAPIDPLAN, όπως για παράδειγμα το μέγεθος του δείγματος. Μεγάλο δείγμα σημαίνει φυσικά ένα γενικό μοντέλο όπως αυτό που ακολουθήσαμε. Που σημαίνει ότι μπορούν όλα τα head and neck κατά κάποιο τρόπο να μπαίνουν σε αυτά τα μοντέλα. Όμως χάνει την ευαισθησία του. Άρα κάποια κλινική μπορεί να προτιμούσε να κάνει περισσότερα μοντέλα για περισσότερες πιθανές περιπτώσεις. Δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο ακόμα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον όμως μια συζήτηση. Όσον αφορά το βήμα με τις δομές, όπως εδώ πέρα, πόσες δομές θα ήταν καλύτερο. Εμείς ομολογουμένως χρησιμοποιήσαμε αρκετές. Ήταν αυτό πιεστικό για το RAPIDPLAN. Ομολογούμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Δεν επίσης λάβαμε υπόψη μας help structures, όπως είναι τα rings, τα PRVs κτλ. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό ίσως το αποτέλεσμα των μοντέλων. Άλλα θεμελιώδη ερωτήματα, τα οποία θα θέλαμε να φέρουμε εδώ σήμερα, είναι για παράδειγμα κάθε πότε θα κάνουμε revisit στα μοντέλα μας, κάθε πότε θα τα επανεκπαιδεύουμε με καινούργια περιστατικά. Και ενδεχομένως ένα μεγάλο ερώτημα είναι πότε τελικά το RAPIDPLAN είναι έτοιμο για να δοθεί για κλινική χρήση. Αυτά από εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πλατώνη για το overview, την κυρία Φανού για όλη αυτή τη δουλειά που έκανε και φυσικά να ευχαριστήσω όλους εσάς για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και εμείς πάρα πολύ, κύριε Πατατούκα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Εγώ πάντως θα κάνω ένα σχόλιο και μάλιστα ίσα-ίσα μας δίνει τροφή όλες τις παρουσιάσεις σας για να μπορέσουμε να κάνουμε και πράγματα τουλάχιστον αν σκεφτόμαστε για δεύτερο ή για τρίτο ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Από την άποψη, γιατί πολλές παρουσιάσεις ήθελα να το κάνω το σχόλιο, είναι το RAPIDPLAN υπάρχει και σε άλλα νοσοκομεία. Και θα ήταν χαρά μας πήγε σε επόμενο ή σε μεθοπόμενο Varian User Meeting να μπορέσουμε να κάνουμε ότι πολλοί διάφοροι χρήστες έχοντας δουλέψει με το RAPIDPLAN, για παράδειγμα για το RAPIDPLAN που πιάνουμε εδώ, να δείξουν τα αποτελέσματά τους και ίσα-ίσα να υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί και να είναι ίσα-ίσα ευγενής ανταγωνισμός για να προοδεύουμε και να... Θα ήταν ιδανικό, βέβαια. Ένα ερώτημα ήθελε ο κύριος Μιχαλίδης, δεν ξέρω το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία παρουσίαση στο RAPIDPLAN. Θέλω να ρωτήσω, οι μετρήσεις για το γάμα... Το γάμα passing rate, το γάμα index, ναι. Πώς τις κάνατε, δηλαδή χρησιμοποιήσατε map check, arc check... Συγγνώμη, το arc check αναφέρθηκε λίγο, δεν έδωσα πολύ σημασία. Το χάσα αυτό. Οκ. Ναι. Το 2 mm από πλευράς απόστασης με το ARCHECK ίσως να είναι λίγο... Είναι τολμηρό. Ναι, μεσοβέζικο. Ναι. Σας δίνεται η ευκαιρία. Δεν γνωρίζω το RAPIDPLAN, όπως καταλαβαίνετε από την ερώτηση που κάνω. Μπορείτε να το κάνετε με portal imaging που έχει καλύτερο. Εμείς όχι. Ναι. Στην κλινική μας όχι. Μάλιστα. Μία ερώτηση ακόμα. Το optimization γίνεται με dose και volume, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ναι. Στο RAPIDPLAN έχεις... Το ίδιο ακριβώς.
Το RAPIDPLAN generates DVH objectives, μάλιστα, τα οποία ο χρήστης μπορεί να τα αλλάξει. Ξέρεις αν η Varian επιτρέπει στο RAPIDPLAN να χρησιμοποιήσεις GUD? Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ναι, okay. All right.